Ό,τι αποφασίσει το κίνημα, εγώ θα το στηρίξω. Mm-hmm. Δεν θα γίνω μαξιλαράκι του Σαμαράκη, νομίζω πως θα είναι. Γιατί βγήκατε εσείς και αναγκιάσατε λίγο και τα μάζεστε. Κοιτάξτε, η δουλειά μου, είναι να εκφράζω την επίσημη θέση του κινήματος και του Πρόεδρου. Προφανώς. Πάντως και ο κύριος Μελάς έχει λίγο διαφοροποιήσει τη θέση. Και ο κύριος Μελάς, εάν λιγάκι τον ψάξετε, θα δείτε ότι βάζει ίσως στο βάθος την προϋπόθεση μόνο το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τίποτα παραπάνω. Αυτό όμως θα ήθελα τώρα να πω. Είναι ότι έλατε να σας φέρω στην Κυριακή. Την Κυριακή έπεσε λοιπόν σαν τυράκι, σαν δόλωμα, το όνομα του κυρίου Κουβέλη και μάλιστα από εφημερίδα η οποία στηρίζει τον... Δεν είναι μόνο η Καθημερινή που το έριξε. Ξέρετε, πριν το δημοσίευμα της Καθημερινής, ναι, υπήρχε συζήτηση και υπάρχει και συζήτηση. Τώρα προσέξτε το κύριο Κουβέλη, τώρα παίζει εδώ και μήνες. Προσέξτε, για να θέλω να σας βάλω όμως λίγο στην εικόνα. Και οι βουλευτές. Απλώς σήμερα ο κύριος Ψυχάρης έβαλε και ένα άλλο όνομα στο τραπέζι μαζί με τον κύριο Κουβέλη. Ωραία, αφήστε με να πω που θέλω να πω, που πρέπει να πω και που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου να πω. Όταν λοιπόν, ελάτε λοιπόν στην εικόνα. Γίνεται λοιπόν το κάλεσμα της κεντροδεξιάς. Και η εικόνα είναι Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης. Mm-hmm. Την εικόνα μόνο δείτε. Λέτε εσείς ότι τυχαία μπροστά σε αυτή την εικόνα έσπευσε η κυρία Βούλτευση εχθές να μαζέψει το θέμα και να πει ότι είναι πρόωρο να κουβεντιάζουμε μια προεδρολογία. Γιατί δεν το έλεγε τόσο καιρό και το είπε ξαφνικά χθες. Άρα κάτι σαφώς ενόχλησε. Φούντωσε. Ενόχλησε. Λέτε εντός εγώ πιστεύω ότι ενόχλησε. Και να σας πω κάτι. Ενόχλησε το πρόσωπο Κουβέλης. Ενώ ότι η κεντροδεξιά μπορεί να κάνει κάλεσμα με Σαμαρά, Βενιζέλο. Ωραία, κεντροδεξιά με Μημαράκη κάνει. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Και λέω, το θέμα δεν είναι να σκέφτονται ποιον πρόεδρο θέλουν να βρουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να σκέφτονται το πώς θα φύγουν για να ανασάνει ο τόπος. Και όταν λέω το πώς θα φύγουν, εννοώ με αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Εκλογές. Με τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών. Αν μου απαντήσετε και στο ερώτημα αυτό, αν κάνεις κεντροδεξιά αφορά, με το Μημαράκι. Και σε ό,τι αφορά την πρόταση που έκανε ο κ. Ψυχάρης, η απάντησή μας είναι δεδομένη. Όποιο πρόσωπο και να είναι, εμείς καταψηφίζουμε. Γιατί λέμε, θέλουμε θέλετε να εκμεταλλευτούμε το συνταγματικό δικαίωμα των εκλογών. Mm-hmm. Εκλογές χθες. Και το τελευταίο είναι ότι πραγματικά δεν θα ήθελα ποτέ. Άρα, αυτό που μου είπατε πριν, ότι δεν είναι ωραίο το πρόσωπο του Κουβέλη στο κάλεσμα της κεντροδεξιάς, δεν έχει και τόση βάση. Βεβαίως, διότι τώρα υπάρχει βεβαίως ένα πρόσωπο. Εγώ σημειώνω το πολιτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην βάση αλλά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σαμαρική. Είναι και καραμαλική, είναι και σαμαρική, είναι και μισοδακική. Υπάρχουν πολλές τάσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουν και ποσός με ενδιαφέρει πραγματικά το τι αναμόχλευση μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αντί να σκέφτονται τι πρόεδρο θα βγάλουν, καλύτερα να σκέφτονται ότι θα πρέπει με τις εκλογές να ξέρουν ότι κάπου τελειώνει αυτή η ιστορία και η Ελλάδα θα αλλάξει θυματισμό. Πάντως η υπόθεση της ονοματολογίας και της συζήτησης. Την οποία ποιος την άνοιξε. Ανοίγει από μόνη της και που έχει τώρα. Σε τρεις μήνες θα πρέπει να συζητήσει. Πολύ. Να εμένα ποιο μου φάνηκε εξαιρετικά ύποπτο. Δηλαδή, εσείς στη Βουλή τόσους μήνες δεν έχετε ακούσει το όνομα του κ. Κουβέλη να παίζει και άλλα ονόματα. Προχθές το μάθατε. Αυτό που λέω είναι ότι μου έκανε τρομακτική εντύπωση ότι την ώρα που κλείνει το θέμα των ευρωεκλογών με τα οδυνηρά αποτελέσματα για όλους μας, εγώ θα βάλω τους εαυτούς μας μέσα, αλλά κυρίως για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά ανοίγει το θέμα της προεδρολογίας. Και επειδή το θέμα της προεδρολογίας δεν περπάτησε, διότι υπάρχουν στελέχη που λένε 50-50 αν θα βγάλουμε, πέφτει το η κεντροδεξιά. Πάντως, δηλαδή είναι το... να τρελαίνεσαι. Πάντως, βλέπουμε τον πανικό. Για να βλέπουμε τον πανικό. Για να βλέπουμε τα γένια μας και η κεντροδεξιά από εδώ ξεκίνησε. Έτσι από τις πρώτες συμπορίδες. Συγγνώμη, το θέμα της προεδρολογίας άρχισε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως με αφορμή τις εκλογές του Προέδρου, την εκλογή του Προέδρου, θα έρθουν εθνικές εκλογές. Είχατε εντύπωση ότι κανένας άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ το άρχισε, λέει ότι στις προεδρικές εκλογές, με αφορμή του Προέδρου, θέλουμε εθνικές εκλογές. Αυτό. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι τη ζημιά που έγινε στη χώρα, που ήταν το ίδιο αίτημα του Παπανδρέου, κάνει το ίδιο αίτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι λάθος και εθνικά και θεσμικά. Αυτό το λάθος το έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία, δεν το έχει κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ότι διαφορετικές ποτέ δεν έχει κάνει. Στο παρελθόν πάντα ψήφισε πρόεδρο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εκμεταλλευτεί τους θεσμούς. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν διέλεξε τη Βουλή για πρόεδρο. Το 1995 η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Και έδωσε το μαξιλαράκι η πολιτική άρση. Μα στο τέλος και το Πασόκ επαλαμβάνησε. Ναι, αλλά δεν διαλύθηκε η Βουλή. Σας θυμίζω. Και το Πασόκ όμως το 2009 που
Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Ψυχάρης. Τελικά ψήφισε και μάλιστα τον κύριο Παπούλια. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είχε δημιουργηθεί, είχε υπάρξει ένας χρόνος ο οποίος είχε εξαντληθεί με παιχνίδια από εδώ και από εκεί και μόνο. Πάντως η πρώτη φορά που διαλύεται η Βουλή λόγω Προέδρου είναι το 2009. Δεν υπάρχει αναλογία τώρα των κοινωνικών καταστάσεων. Και τα ομοιόμορφα. Ο Στεφανόπουλος βγήκε, ο Παπούλιας βγήκε. Πάσος, μετά, το θέμα είναι, το θέμα είναι να μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι το σύνταγμα.